στηρίξει το Υπουργείο Ενέργειας. Παραδείγματος χάρη, αν θέλουμε να βάλουμε την πρώτη κάρτα, είχε υπογραφεί μία συμφωνία μεταξύ ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Total Energy για κάποια φορτία LNG να έρθουν τον Νοέμβριο στην Ελλάδα, να φορτώσουμε δηλαδή τις δεξαμενές μας, και τελικά επειδή ο καιρός πήγε καλά, είχαμε ένα ήπιο χειμώνα. Όχι αυτή την άλλη διαφάνεια. Είχαμε έναν ήπιο χειμώνα. Τελικά ακυρώσαμε τις ποσότητες, κύριε Καψαμπελή, και πληρώσαμε ρήτρα 50 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το φορτίο που δεν παρέλαβε η χώρα. Να πείτε το πάλι αυτό. Ακυρώσαμε παραγγελία κάποιων φορτίων συνολικής ισχύως περίπου 10 τερματώρων, διότι ο χειμώνας πήγε καλά σχετικά, ήταν ήπιος, δεν είχαμε δεξαμενές να το αποθηκεύσουν και πληρώσαμε ρήτρα 50 εκατομμύρια ευρώ για ένα φορτίο που δεν παραλάβουν, που είχε και καλή τιμή. Όσο κάνει ο ΣΕ δηλαδή. Ναι, όσο κάνει ο ΣΕ ή όσο κοστίζουν για να θερμάνουμε τα σχολεία μας και τα νοσοκομεία. Δηλαδή 50 εκατομμύρια ποιος θα πληρώνει, κύριε Σκρέκα, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι σκάνδαλο. Δεν το λέει κανείς. Αυτό 50 εκατομμύρια αύριο το πρωί. Να τα πληρώσει από την τσέπη του ο κύριο Κρέχα, ο κύριο Μητσοτάκης, ναι. Και εμείς όμως. Και όλα αυτά για ποιο λόγο, κύριε Καψαβέλη? Διότι αν είχαν ενεργοποιήσει την γεωλογική υπόγεια λεκάνη πάνω στην νότια Καβάλα, 1 δισεκατομμύριο κυβικά θα τα είχαμε αποθηκεύσει εκεί και θα είχαμε γλιτώσει όλο αυτό το. Όλη αυτή τη ρήτρα των 50 εκατομμύριων ευρώ. Τα λέει ο Βελόπουλος δηλαδή από το 20, αλλά ποιο τον άκουγε, τέλος πάντων. Τι άλλο, βλέπουμε καταγγελίες η μία μετά την άλλη στους λογαριασμούς, στους εκαθαριστικούς του ρεύματος. Τι γίνεται, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και έρχεται τώρα ο Μάρτιος. Και τι κάνουν, τις επιπλέον κιλοβατόρες που προκύπτουν από τη διαφορά δεν τις κατανέμουν ισόποσα στους 4 μήνες, αλλά παίρνουν την ακριβότερη χρέωση που είναι το μήνα Νοέμβριος του 2022. Η ΡΑΕ τι κάνει, Πάμε παρακάτω. Λέει ο κύριος Σκρέκας ότι για τα κουπόνια και οι υπόλοιποι υπουργοί ότι για τα κουπόνια συζητούν τα γνωστά food pass, τα χρήματα αυτά προέρχονται από τα υπερκέρδη των δηληστηριακών ομίλων. Να σας πω κάτι, κύριε Καψαμπέλη. Τα έχουμε σφάξει. Προσέξτε, 2,5 δισεκατομμύρια είναι τα υπερκέρδη των δύο δηληστηριακών ομίλων. Προσέξτε, και έλεγε εδώ η κυβέρνηση ότι θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη με 33%. Το 33% στο 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι γύρω στα 840 εκατομμύρια. Πόσο είναι? Τελικά τα food pass είπαν ότι χρηματοδοτούνται με 63 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα 760 εκατομμύρια που πήγανε, πάλι εμείς τα πληρώσαν. Δηλαδή πραγματικά το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Μετά βγήκε μία απόφαση, μία νομοθετική ρύθμιση να μην μπορεί κανένας πλέον να πάρει άδεια λειτουργίας για συμβατική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και εξαιρούν μόνο τις τρεις μεγάλες εταιρείες. Ονόματα να μην λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι ήταν σε τελικό στάδιο εξαιρούνται και μιλάμε για 3,5 γιγαβάτ η εγκατεστημένη ισχύ. Άρα εγώ δηλαδή ας πούμε είχα έτοιμο το φάκελο, αλλά δεν είμαι ο καλός τους φίλος και ο ημέτερος, με αποκλείουν. Δηλαδή εντάξει. Μάλιστα, το ένα πίσω από το άλλο και καταλαβαίνουμε εν ώψη των εκλογών την πρεμούρα που υπάρχει για να τα προλάβουν. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη και τον καλό συνάδελφο τον Νίκο Τσαμτσίχα σε αυτό το πιεσμένο χρόνο. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε γιατί αφορούν όλους μας και την τσέπη μας. Ευχαριστώ κύριε Κουστρίο. Πάμε.